Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε και για έναν άλλο χαμό. Δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά αυτή την δευτεριάτικα. Ναι. Πάμε στην Νικολέτα Κρητικού, στην αίθουσα ειδήσεων, διότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο καβαλιέρε γνωστός σε όλους, μια προσωπικότητα η οποία έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο δημόσιο βίο. Γεια σου, Νικολέτα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Νικολέτα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Χρήστο και Γιάννη. Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από την ζωή, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τις οικείους του, ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλο του Μιλάνου, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που υπευλήθη σε μια εγχείρηση καρδιάς και εν συνεχεία προσβλήθηκε από κορονοϊό. Από τις 5 Απριλίου του 2022 νοσηλευόταν εξαιτίας λίμωξης του αναπνευστικού και προβλημάτων υγείας που οφείλονταν σε μια χρόνια μορφή λευχαιμίας. Ήταν ένας πολιτικός ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην Ιταλική πολιτική σκηνή. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1936, γόνος αστικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν διευθυντής τράπεζας. Το 1980 ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ιταλία, το κανάλι 5, και εν συνεχεία κατάφερε να αναδειχθεί στο απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο επιχειρηματία, δημιουργώντας μία τηλεοπτική αυτοκρατορία. Εν συνεχεία να πούμε, το 1986 απέκτησε την Ιταλική ομάδα του Μιλάνου και το 1994 αρχίζει να ασχολείται με την πολιτική, οπότε και εκλέγεται πρωθυπουργός. Ηγήθηκε 4 συνολικά κυβερνήσεων στην Ιταλική πολιτική σκηνή, από το 1994 στο 1995, το 2001 στο 2006 και από το 2008 στο 2011. Ήταν γνωστός στην Ιταλία και για τις δικαστικές διαμάχες που είχε, δικαστικές διαμάχες που είχαν να κάνουν με φορολογικές απάτες, αλλά και τα πάρτι μπούγκα-μπούγκα. Τα πάρτι μπούγκα-μπούγκα, τις σχέσεις με τη μαφία, όπως είχε γραφτεί, που ήταν. Μιλάμε. Την έντονη ζωή του και εκτός πολιτικής, δηλαδή. 15 ζωές. Τέλος πάντων. Και λίγες, λέω, μάλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχε αποκτήσει 5 παιδιά και είχε κάνει 2 γάμους. Το 2022 κατάφερε να επανεκλεγεί γερουσιαστής και θεώρησε ότι αυτή ήταν μια πολύ σημαντική πολιτική και προσωπική δικαίωση για τον ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν όλες οι ιστορίες στη φόρα, βιβλία, ταινίες. Είναι πιο προσωπικά πράγματα, πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική. Ιδιαίτερη προσωπικότητα. Με τη ζωή του, γιατί είπαμε, απασχόλησε στην πολιτική και πολλά, αλλά και στη ζωή του την ιδιωτική. Και πολλά βίντεο που έχουν βγει σε ανέμελες στιγμές του, τέλος πάντων. Θα τα βρούμε όλα σιγά-σιγά. Μπροστά μας. Τέλος πάντων, Νικολέτα, τα λέμε σε λίγο για τα υπόλοιπα διεθνή.